Καλησπέριζω τον κύριο Σταύρο Τσιρογοτάκη, τον γραμματέα της ελληνικής κοινότητας Καταλωνίας, εκεί στην Βαρκελόνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ρωτήσω πραγματικά, Survivor έχει στην Ισπανία, γιατί εδώ έχει πάθει ο κόσμος αμόκ γενικώς. Εδώ έχει ακόμα Big Brother. Είμαστε στο 16, οπότε το Survivor θα αργήσει. Είναι να πολύ πίσω, ρε φίλε. Δεν περάσαν από ΣΥΡΙΖΑ αυτοί. Δεν περάσαν από Ποντέμους. Όχι ακόμα. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς. Χαίρομαι που συνομιλώ μαζί σας, αγαπητέ κύριε Τσιρογοτάκης, όχι Τσιρή. Μου βγαίνει πίσω. Τσιρή, σωστά. Τσιρή είναι, Τσιρογοτάκης. Γιατί Τσιρογοτάκης υπάρχει ένας. Έχουμε ένα συνάδελφο Τσιρογοτάκη, δεν ξέρω αν έχετε σχέση μαζί του. Πρέπει να είναι μακρινός θείος, να πω την αλήθεια, αλλά δεν το έχω πολύ ψάξει. Τώρα, 5 χρόνια μένετε εκεί στην. Σας ζηλεύουμε να ξέρετε καταρχάς, γιατί μένετε σε μια ωραία πόλη. Στη Βαρκελόνη μένετε, από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο λόγος που φύγατε από εδώ είναι η κρίση, φαντάζομαι, για να φύγατε τα τελευταία 5 χρόνια, ή ήταν κάποια μεγάλη ευκαιρία που σας δόθηκε εκεί έξω? Λίγο απ' όλα η αλήθεια είναι. Και η κρίση, συν για προσωπικούς λόγους, η σχέση μου τότε ήταν από τη Βαρκελόνη. Ήθελα να κάνω και ένα μάστερ, οπότε τα βάλαμε κάτω και τελικά βγαίναν καλύτερα το να κάνουμε το βήμα να φύγουμε. Και έχετε 5 χρόνια που είστε στην Βαρκελόνη, η Ισπανία, η οποία και εκείνη δοκιμάστηκε, βέβαια τα κατάφερε λίγο καλύτερα από εμάς σε σχέση με τα μνημόνια και όλα αυτά. Πόσο εύκολο ήταν όταν πήγατε εκεί να ριζώσετε σε μια χώρα όπως η Ισπανία? Εδώ έχω ένα καλό, ότι γενικά υπάρχει πολλής κόσμος από το εξωτερικό που έρχονται, δηλαδή με τους ίδιους σκοπούς. Οπότε η κοινωνία είναι αρκετά δεχτική. Σύνοτι και από την ελληνική κοινότητα βοηθούσαν πάρα πολύ σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Οπότε το περίμενα πιο δύσκολο, να πω την αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος εδώ γενικά, Έλληνες και εμείς, βοηθάνε πάρα πολύ. Είστε οργανωμένοι, γιατί βλέπω αυτό το γραμματέα ελληνικής κοινότητας Καταλωνίας. Είστε οργανωμένοι, δηλαδή συμμετέχετε, βρίσκεστε μεταξύ σας οι Έλληνες της Βαρκελόνης, Καταλωνίας? Ναι, υπάρχουν πολλά ζευγάρια εδώ, οι οποίοι είναι Ισπανοί με Έλληνες, και τα παιδιά τους, κυρίως έτσι ξεκίνησε βασικά. Τα παιδιά τους θέλανε να μάθουν ελληνικά, και αρκετός κόσμος, οι οποίοι τώρα είναι πια συνταξιούχοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ για να δουλέψουν στο λιμάνι της Βαρκελόνης πριν πολλά χρόνια. Οπότε δημιουργήθηκε αρχικά ανεπίσημα έτσι, μια κοινότητα για να μαζεύονται μια φορά την εβδομάδα, να τα λένε. Τώρα πια όμως είμαστε μια μεγάλη κοινότητα. Είμαστε περίπου 500 άτομα που ασχολιόμαστε. Ναι. Λειτουργεί σχολείο επίσημα, αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, μαθήματα ελληνικών, ισπανικών, χορού, φαγητού. Όταν λέτε σχολείο, τι εννοείται? Σχολείο το οποίο είναι υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, ή? Σωστά. Ναι. Έχουμε δηλαδή τα σκάλα, η οποία είναι διορισμένη από το Ελληνικό Υπουργείο. Mm-hmm. Και όλα τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν ελληνικά παίρνουν και ένα αναγνωρισμένο πτυχίο ότι όντως ξέρουν την ελληνική τη γλώσσα. Η καταγωγή σου, Σταύρο, είναι όπου? Αθήνα, αλλά έχω οικογένεια στην Κρήτη. Μάλιστα, γι' αυτό και το Τσιρογοτάκης. Ναι. Να ρωτήσω, αυτοί οι 500 περίπου που είναι εκεί στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία, mm-hmm. κατάφεραν και είναι δεμένοι σε καλές δουλειές, δηλαδή έχουν αφομοιωθεί από το... ή είναι δεύτερες δουλειές, εργάτες κλπ. Τι πετύχατε? Υπάρχει λίγο απ' όλα, η αλήθεια είναι. Έχει έρθει πολλοί κόσμος εδώ με μάστερ, με διδακτορικά, που έχουν καταφέρει να δουλεύουν σε ερευνητικά κέντρα αναγνωρισμένα διεθνώς. Νομίζω ότι οι παλαιότερες γενιές είναι αυτές οι οποίες έχουν πιο πολύ δουλειές εργατών, που όμως τους προσφέρουν μια σχετική σταθερότητα. Ναι. Όχι τουρισμός. Τουρισμός συνήθως δεν επιλέγουν Έλληνες, γιατί η γλώσσα που μιλάμε εμείς, που είναι τα ελληνικά, δεν είναι τόσο δεδομένα. Συνήθως δηλαδή Άγγλοι, Ρώσοι, Γάλλοι είναι αυτοί που βρίσκονται στον τουριστικό τομέα. Και η Ισπανία, επειδή 2 φορές βρέθηκα εκεί, δεν μιλάνε και οι Ισπανοί ξένες γλώσσες πολλές. Εντάξει, στη Βαρκελόνη μπορεί να μιλάνε, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά Μαδρίτη, Σεβίλη, Τολέδο, ξέρω εγώ, που βρέθηκα, μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί δεν γνωρίζουν. Επειδή και η δική τους γλώσσα είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, με τις αποικίες τους κτλ., με την Λατινική Αμερική και αυτά, δεν τρελαίνονται με τις ξένες γλώσσες.
ο λόγος που λέτε ακριβώς. Βγαίνουν έξω, όπου και να πάνε με τα ισπανικά μπορούν να συνοηθούν. Οπότε δεν είναι από... δεν είναι το κλασικό πας στη Γαλλία παραδείγματος χάρη και δεν θέλουν να μιλήσουν λόγω από σοβινισμό, ναι. Αυτοί το έχουν ακριβώς. Γιατί δεν έχουν λόγο να μάθουν και άλλους. Ναι, δεν ξέρουν. Δηλαδή και ακόμα και σε διάφορα συνέδρια που γίνονται εδώ πέρα παραδείγματος χάρη σε διεθνείς εταιρείες δεν γίνονται όλα στα ισπανικά, τα αγγλικά. Τους δυσκολεύουν αρκετά. Ναι. Πριν από κανένα δίμηνο, τρίμηνο ενδεχομένως, είχα μιλήσει με έναν Παναγιώτη ξεναγό στην Βαρκελόνη. Δεν ξέρω, θα βρω το επώνυμό του. Είναι Θεσσαλονικιός αυτός και έχει χρόνια που εργάζεται εκεί. Μάλιστα, μου είχε κάνει εντύπωση. Σεκούρης, να το. Παναγιώτης Σεκούρης, ξεναγός. Και είναι στη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω κατά πόσο τον γνωρίζετε, τον έχετε πετύχει, όχι. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Το θέτω γιατί μου είχε πει τότε ότι το Σαββατοκύριακο ήταν Παρασκευή και μου έλεγε: αν αύριο έρθει το κύριε Βενιέρη, μου λέει στην Βαρκελόνη, θα δείτε περί 400.000-350.000 τουριστών. Και ήταν ή Ιανουάριος ή Δεκέμβριος κλπ. Ήθελα να μου πει δηλαδή ότι η Βαρκελόνη είναι μια τουριστική, ένα τουριστικό προορισμό που τρέχει από μόνο του 12 μήνες το χρόνο. Είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι και μάλιστα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που ο ίδιος ο κόσμος, αν και έχει ένα εισόδημα πολύ μεγάλο λόγω του τουρισμού, περίπου το 15% για να καταλάβετε όλου του τζίρου της Καταλωνίας είναι από τον τουρισμό. Ξενοδοχεία και ταξίδια, χωριά λόγω του τι καταναλώνουν σε εστιατόρια κτλ. Το θέμα είναι ότι έχουν αρχίσει λίγο να θέλουν να κάνουν ένα control, ένα καλύτερο έλεγχο. Γιατί τα ενίκια αρχίζουν και ανεβαίνουν πολύ. Λόγω διάφορων σελίδων μέσω ίντερνετ μπορούν να νοικιάσουν τα σπίτια σε τουρίστες τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή. Οπότε είναι ψηλές οι τιμές. Ακριβώς. Ναι. Συν η Βαρκελόνη αρχίζει και μετατρέπεται σε ένα φαλιράκι, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι μεμονωμένο κάπου σε κάποια γωνία, είναι μέσα στην πόλη. Με τις διάφορες δυσκολίες του, έτσι, Σαββατοκύριακο δηλαδή, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, ο κόσμος, οι τουρίστες θα έχουν πιει παραπάνω, ουρές στα σούπερ μάρκετ. Φαίνεται δηλαδή ο κόσμος τον ενοχλεί λίγο, χάνει την ταυτότητά της η Βαρκελόνη και γίνεται πια κάτι σαν Las Vegas, ας πούμε, έτσι, με ένα μεγάλο ψηφιοθέατρο. Ναι, μετά τους Ολυμπιακούς το 92, δεν ήταν, το 92 ήταν στη Βαρκελόνη. Ναι, η Βαρκελόνη έπιασε το μήνυμα, έγινε κούκλα πόλη, έχει απίστευτα πράγματα. Έκανε το ακριβώς ανάποδα από εμάς. Με αυτό που κάναμε εμείς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, διάβαζα προχθές και θέλω να μου πεις και δύο κουβέντες γι' αυτό. Διάβαζα ότι επιχειρήθηκε εκεί στη Βαρκελόνη να θεσπιστεί ένα παράλληλο νόμισμα του ευρώ. Αλλά νομίζω ότι δεν προχώρησε αυτό. Ήταν ως ιδέα αρχικά, πιο πολύ για μία συνοικία εδώ που συνεχίζει να μην είναι τόσο ανεπτυγμένη, μόνο και μόνο για να προωθήσουν λίγο τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που και εδώ υπέφεραν λόγω της κρίσης. Έχει μείνει σαν πρόταση, η αλήθεια είναι, από τον Νοέμβριο που ανακοινώθηκε. Ανεπίσημα το Δημαρχείο συνεχίζει να δουλεύει σε αυτό. Και έχουν δώσει μάλιστα και μια τιμή τώρα. Είπαν ότι θέλανε αρχικά να δώσουν κάποια 24 εκατομμύρια ευρώ να τα μετατρέψουν στο τοπικό νόμισμα. Και είναι κάτι που έχει γίνει και ήδη στην Τουλούζ και στο Μπρίστολ, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά μέχρι στιγμής το έχουν αφήσει στην άκρη. Ανεπίσημα συνεχίζουν να δουλεύουν πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι τώρα έχουν επικεντρωθεί πάρα πολύ στο θέμα με τα ενίκια και με τον τουρισμό. Έρχεται καλοκαίρι κιόλας. Ο κόσμος εδώ βγαίνει και διαμαρτύρεται, κάνουν διαδηλώσεις απέναντι κατά του τουρισμού, οπότε έχει μείνει λίγο στην άκρη. Τι κάνουν διαδηλώσεις? Ναι, βγαίνουν στις διαδηλώσεις κατά του τουρισμού, δηλαδή εδώ ο κόσμος, υπάρχει μια αστυνομία εδώ, στην οποία εγώ μπορώ να πάρω τηλέφωνο, να πω ότι ο γείτονάς μου από πάνω νοικιάζει σε τουρίστες το διαμέρισμά του παράνομα χωρίς ειδική άδεια, και μπορούν να πάνε και να του δώσουν ένα πρόστιμο. Οπότε το θέμα που και είναι αυτό, το έχουν αφήσει λίγο με το νομίσμα, το έχουν αφήσει λίγο παράμερα. Μάλιστα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε. Οικονομικά, εντάξει, στη Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη τρέχει και λίγο από μόνη της λόγω τουρισμού. Γενικώς, πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία? Ο Ραχώη το... γιατί ταλαιπωρείται και πολιτικά και εκεί, δεν βγαίνουν αυτοδυναμίες, πέρασε από μνημονιακές καταστάσεις
πολύ γρήγορα όμως ξεμπέρδεψε η Ισπανία, αλλά άφησε πίσω πληγές. Δηλαδή, πώς είναι η κατάσταση? Εδώ η κρίση είχε μια μεγάλη διαφορά με τη δικιά μας, ότι εδώ ήταν λόγω του κατασκευαστικού τομέα και του τραπεζικού που δίνανε δάνεια και πτώχευσαν αρκετές τράπεζες, αλλά το κράτος πάνω κάτω δεν ήταν πτωχευμένο, συνέχιζε να δουλεύει. Οπότε φαίνεται ότι βγαίνουν τουλάχιστον οι πλούσιες περιοχές, η Μαδρίτη, η Καταλωνία, τα νησιά κιόλας, λίγο τα Κανάρια, δεν τα πολύ άγγιξε, οπότε φαίνεται ότι βγαίνουν. Στο κέντρο όμως στην Ισπανία, η Ισπανία που έχουμε στο μυαλό μας, η Ανταλουθία, η Σεβίλη, στο βορρά συνεχίζουν και έχουν αρκετά θέματα, δηλαδή η αγορά δεν πολύ κινείται. Και παρατηρούνται και μετακινήσεις πληθυσμών, κυρίως από τον Νότο που έρχονται εδώ προς Καταλωνία και στη χώρα των Βάσκων για να δουλέψουν. Υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά υπάρχει και αυτό που είπατε, δεν υπάρχει σταθερότητα, γιατί δεν μπορούν να βάλουν αυτή τη δυναμία. Αλλά τουλάχιστον ο κόσμος φαίνεται ότι το βλέπουν με πιο μεγάλη αισιοδοξία. Mm-hmm. Περιμένουν δηλαδή και λένε ότι σε κάποιο καιρό λογικά δεν θα ξαναεπανέλθουμε στα νούμερα που είχαν πριν 10 χρόνια. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Υπήρξαν υπερβολές εκεί όπως και στη δική μας τη χώρα. Είναι η φούσκα δηλαδή εδώ του κατασκευαστικού τομέα ήταν τεράστια. Και εδώ ήταν και στη χώρα μας. Ήταν, το έζησες αφού πριν από 5 χρόνια έφυγες, το έζησες και εδώ. Θα έλεγες, Σταύρο, σε κάποιον να βάλει σακίδιο στον νόμο και να έρθει, χωρίς να έχει κάποιον εκεί που να τον περιμένει? Εγώ είμαι από τους κλασικούς ερωτευμένους με τη Βαρκελόνη, από την αλήθεια. Εγώ θα έλεγα ναι. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Η ανεργία και εδώ είναι υψηλή και εδώ η αγορά έχει αρχίσει και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς για δουλειά. Οπότε δηλαδή είναι δύσκολο για κάποιον ο οποίος δεν έχει ένα πτυχίο πάνω σε αυτό που ζητάνε να βρει δουλειά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πόλη η οποία γενικά είναι αρκετά φιλόξενη. Ναι. Ιδιαίτερα προς εμάς τους Έλληνες. Με μετανάστες, πρόσφυγες, θεματάκια υπάρχουνε? Ναι, εννοείται. Έχουμε το λόγο και της Δημάρχου, η οποία επίσημα έχει τοποθετηθεί ότι θέλει να υποδεχθεί κάποιους πρόσφυγες. Η κεντρική κυβέρνηση όχι. Ο κόσμος και αυτός έχει ξεκινήσει. Το έχει πάει όλο και το θέμα τους τουρίστες, δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη, είναι πιο επιφυλακτική. Ναι. Αλλά και εκεί νομίζω ότι όσο η Ισπανία πάει μπροστά και δεν έχει εσωτερικά θέματα, τόσο λιγότερο νομίζω θα ξενοφλεί. Και κάτι τελευταίο, ο μέσος Ισπανός είναι όπως ο μέσος Έλληνας ο οποίος θεωρεί την Ευρώπη ότι είναι εχθρός? Εδώ στη Βαρκελόνη όχι, γιατί εδώ βασικά είναι αρκετά διαφορετική. Οι Καταλωνοί δεν είναι οι Ισπανοί που έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά για την Ισπανία, τη βαθιά, στην Ανταλουθία και στη Μαδρίτη, τους ενοχλεί λίγο το θέμα με το μνημόνιο εντός εισαγωγικών που είχαν και αυτοί υπογράψει. Παραδέχονται όλοι όμως ότι έφταξαν πολύ και αυτοί. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι έχουν έρθει σε αυτή την κατάσταση όχι λόγω της Ευρώπης, λόγω του ότι οι ίδιοι το παράκαναν πριν κάποια χρόνια και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για μένα. Θέλω να πιστεύω και για τους ακροατές και ακροάτριες. Καλό σου απόγευμα. Καλό σου απόγευμα, να περνάς καλά και εσύ και οι υπόλοιποι Έλληνες εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά, γεια.